Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της 4ης στο 5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Δράμας Αμφίπολης. Πιο συγκεκριμένα, αυτοκίνητο γιοταχή βατηγό που οδηγούσε 85χρονος συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 69χρονος. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν και οι δύο οδηγοί των αυτοκινήτων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Εκεί ο 85χρονος υπέκυψε στα τραύματά του. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχαίας Δράμας. Έσβησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3 περίπου τα ξημερώματα σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Άγκιστρο Σερών, κατακαίγοντας δύο καταλύματα που στεγαζόταν σε ένα κτίριο χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσει κανείς ένικος και εργαζόμενος του ξενοδοχείου, αφού εγκαίρως εκενώθηκε η ξενοδοχειακή μονάδα. Εν τω μεταξύ αποχώρησε από τον τόπο της πυρκαγιάς η πυροσβεστική δύναμη που είχε σπεύσει στο σημείο, καθώς και οι άνδρες του ανακριτικού τμήματος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις και στο επόμενο διάστημα αναμένεται το πόρισμα. Την δράση επιτίδιων στη Νέα Ζύχνη Σερών που εξαπατούν κατοίκους της περιοχής, λέγοντάς τους να συνδράμουν οικονομικά σε δήθεν φιλανθρωπική κίνηση στη μνήμη του προσφάτως αποβιώσαντος δημάρχου Ανδρέα Νταϊρέτζη, καταγγέλει τοπική δημοτική αρχή. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Νέα Ζύχνης, εμφανίζονται καλοντημένες κυρίες, ίσως και κύριοι, που ζητούν από τον κόσμο να συμβάλλει χρηματικά στην οικονομική ενίσχυση δομής για παιδιά με ειδικές ανάγκες που λειτουργεί στο Γάζωρο. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι ο Δήμος δεν έχει καμία σχέση με τα παραπάνω κρούσματα και καλεί τους δημότες του να είναι προσεκτικοί, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθούν κάτι σχετικό να ενημερώσουν άμεσα το αστυνομικό τμήμα. Συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης σε χωριό της Ξάνθης από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αυδείρων 42χρονη γυναίκα, διότι όπως προέκυψε προέβαινε σε κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΔΕ, έχοντας επέμβει στον μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι όπου διαμένει. Η 42χρονη θα οδηγηθεί αρμοδίως.